Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου εορτάστηκε στη Λάρισα η 41η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Αρκετά σωματεία, φορείς της πόλης αλλά και απλοί πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου. Αρχικά, σύλλογοι της πόλης κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο στην πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου πριν τη συγκέντρωσή τους στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική συγκέντρωση. Να απεμπλακεί άμεσα η χώρα μας από τους ανατολικούς σχεδιασμούς, τόνισε το μέλος του εργατικού κέντρου Λάρισας, Σωτήρης Μπάρμπας. Να μην συμμετέχει πουθενά η Ελλάδα μας και ο λαός μας σε κανέναν από αυτούς τους πολέμους, να απεμπλακεί άμεσα η χώρα μας από τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, να απεμπλακεί από οποιαδήποτε σχεδιασμό θα φέρει το λαό μας σε δύσκολες συνθήκες όπως αυτούς που βιώνουν οι λαοί που εμπλέκονται σε αυτούς τους πολέμους. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Βρυσάς, διευκρίνησε πως τα μηνύματα που προκύπτουν από την ημέρα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, αναφέροντας μάλιστα πως οι φοιτητές είναι αναγκασμένοι να ζουν σε άθλιες συνθήκες στις φοιτητικές εστίες. Η πολιτική που ακολουθείται σήμερα στο Πανεπιστήμιο, η πολιτική της εμπορευματοποίησης, έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς ταξικούς φραγμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας φοιτητής, και όχι μόνο ένας, είναι μια γενικευμένη βασικά κατάσταση, που το Πανεπιστήμιο του ζήτησε 500, 1000, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο ευρώ, για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο του. Είναι παιδί το οποίο δεν μπόρεσε να πληρώσει το χαράτσι που υπάρχει εδώ πέρα στις εστίες. Φτωχό λαϊκό παιδί από λαϊκή οικογένεια, που κέρδισε το διαγωνισμό της στόχευσης και κατάφερε να πάρει δωμάτιο στις εστίες. Μιλάμε τώρα για 50.000 φοιτητές που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο και από την απέναντι έχουμε 400 δωμάτια, μιλάμε για μια κατάντια. Το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι της Ένωσης Γυναικών Λάρισας, τονίζοντας πως η χώρα μας θα πρέπει να απέχει από τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς. Καλούμε τις γυναίκες της Λάρισας να αγωνιστούν ενάντια στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς που μας εμπλέκουν όλες οι κυβερνήσεις και να μην δεχτούμε η χώρα μας ούτε να γίνει μαγνήτης επιθέσεων, αλλά ούτε και να γίνουμε ένας μοχλός ώστε λαοί να βασανίζονται και να υποφέρουν εξαιτίας και από εμάς. Κατόπιν, οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν την πορεία προς την 110 πτέρυγα μάχης για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις, καθώς και για την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και δυνάμεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι διαμαρτυρόμενοι φώναξαν συνθήματα έξω από την 110 πτέρυγα μάχης, με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Λάρισας Γιάννης Κόκα να παραδίδει ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Μαζί με το λαό και εσείς να διεκδικήσετε, να διεκδικήσετε με τον τρόπο σας. Πραγματικά να σταματήσουν τώρα τέτοιου είδους σχεδιασμοί και εμπλοκή της χώρας μπροστά σε αυτούς τους τεράστιους κινδύνους που διατρέχουμε ως μόνο. Λοιπόν, σας παραδίδουμε το ψήφισμα εδώ στη διοίκηση. Όπως τόνισαν συγκεντρωμένοι, οι αγώνες συνεχίζονται μέχρι τη δικαίωση των ετοιμάτων τους.